κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να κάνω λοιπόν. Ερώτηση. Τότε δεν έχω και λόγο εδώ πέρα, αγαπητέ Ιωάννη. Λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν έχω λόγο να κάνω μία ερώτηση, μάλιστα μία μέρα που διέριξαν το αυτοκίνητό μου στο υπόγειο της πολυκατοικίας μου και αφαίρεσαν έγγραφα δημοσιογραφικού περιεχομένου, θεωρώ ότι είναι φήμωση και άρα δεν έχω καμία θέση σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, καμία θέση από τη στιγμή που δεν μου επέτρεψε. Τι εννοείς διέριξαν το αυτοκίνητό σου και τι εννοείς διαφήμωση. Από τη στιγμή που δεν μου επιτρέψατε να κάνω ερώτηση στον κύριο, στον υπουργό, θεωρώ ότι είναι φήμωση. Το καταγγέλω ως φήμωση. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Αναλαμβάνετε την ευθύνη ως παρουσιαστής. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά εδώ ήταν μια συνέντευξη με τον υπουργό. Τι θα πει την οποία έκανα είναι εγώ, η μόνη συνέντευξη. Γιατί σας ενόχλησε τότε η προηγούμενη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη. Ποιος ενόχλησε, εδώ έκανε 215.000 προβολές στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω ποιους εννοείς. Κύριε Παπαδόπουλε, αναλαμβάνετε την ευθύνη. Δεν ξέρω ποιους εννοείς. Φυσικά και έχω την ευθύνη της εκπομπής. Αναλαμβάνετε την ευθύνη. Δεν μου επιτρέπεται λοιπόν. Να άρα δεν έχω λόγο ύπαρξης σε αυτή την εκπομπή. Κάνεις μεγάλο λάθος. Ωραία. Κάνεις μεγάλο λάθος. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αποχωρήσω. Κάνεις μεγάλο λάθος, αλλά είσαι και ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Λοιπόν, όπως νομίζεις.